Σήμερα θα μιλήσουμε για την περίπτωση του κυρίου Γιώργου Μαυρωτά. Ο κύριος Γιώργος Μαυρωτάς, όπως γνωρίζουμε, ήταν αντιπρόεδρος στο Ποτάμι, που τώρα είναι εκτός Βουλής. Τοποθετήθηκε ωστόσο ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Ο ίδιος συνεχίζει να δηλώνει και χθες με ανοιχτή του επιστολή, αλλά και σήμερα, ότι δεν αποχωρεί από το κόμμα του Ποταμιού. Ωστόσο, παραμένει σε αυτό, απλώς δεν μπορεί να είναι αντιπρόεδρος. Λογικό, καθώς τοποθετήθηκε στη θέση στην οποία τοποθετήθηκε χθες. Ο κ. Μαυρωτάς μάλιστα έλεγε ότι το ποτάμι εξακολουθεί να κυλάει μέσα μας. Για αυτήν την κυβερνητική κίνηση, για αυτήν την τοποθέτηση, δέχθηκε πειρά από το κίνημα αλλαγής, από την κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία έκανε λόγο για υποκρισία. Είπε πως και ανέφερε τη συμφωνία των Πρεσπών, για την οποία αυτό είναι το επιχείρημα, ας πούμε, καθότι ο κύριος Μαυρωτάς ανήκε σε ένα κόμμα το οποίο ψήφισε υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, και η κυρία Γεννηματά διερωτήθηκε, ναι, πώς είναι δυνατόν να επιλεγεί ένας άνθρωπος που είναι ένα κόμμα που κράτησε θετική στάση απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών να αξιοποιηθεί με ένα κόμμα το οποίο ήταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Όπως αξιοποίησε η κυρία Γεννηματά τον κύριο Παναγούλη ως υποψήφιο, πιθανώς. Πάντως, να πούμε ότι το Ποτάμι έχει εξέδωσε ανακοίνωση, προφανώς απαντητική και στην επιστολή του κ. Μαυρώτα, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες, καθώς ανέφερε ότι φοβάται ότι οι προοδευτικές αυτές λύσεις που υπερασπίστηκε και συνεχίζει να υπερασπίζεται ο κ. Μαυρωτάς θα έχουν πολλούς συμμάχους στο κυβερνητικό νεοδημοκρατικό στρατόπεδο. Μάλιστα. Θα συνεχιστεί μάλλον αυτό για λίγο ακόμα, έτσι μου φαίνεται. Έχουμε και μέρες, νομίζω, που μετράει αυτή η κόντρα, ας πούμε, η μήνυ κόντρα, οι αντιδράσεις μάλλον. Οι αντιδράσεις, για την τοποθέτηση του κυρίου Μαυρωτά στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Χάρης, πάντως, ναι, καλή θέληση να συνδέσεις τις πρέσπες με τον αθλητισμό, έτσι. Εκτός αν μιλάμε για το σπορ της αλίας, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε, Ιβόνη.